Και... πάμε, Μιχάλη, και στα Κάτω Πατήσια. Πάμε λοιπόν στα Κάτω Πατήσια. Εδώ είναι ο ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο αστυνομία, ο οποίο έχει μπει προκειμένου να μυρίσει για ναρκωτικά, που λέτε, σε ένα σπίτι μια 66χρονη Αλβανίδα. Η οποία τι έγινε, όπω προέκυψε μετά από έρευνα τη υποδιέθεση δίωξη ναρκωτικών τη ασφάλεια Αττική, ήταν το άτομο το οποίο έστεινε τον πάγκο τη, σε εισαγωγικό πάγκο τη, έξω από σχολεία τη περιοχή των Πατησίων και περίμενε τους ανήλικους προκειμένου να τους προμηθεύσει με ναρκωτικά. Αυτού οι αστυνομικοί λοιπόν είχαν διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα ότι κάποιος εκεί πουλάει ναρκωτικά και δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν. Έστειλαν λοιπόν καρτέρι, έκαναν έρευνα και προέκυψε πως η 66χρονη Αλβανίδα, μια ηλικιωμένη γυναίκα, ήταν εκείνη η οποία προμήθευε τα ανήλικα παιδιά ναρκωτικά. Μάλιστα πήραν το σκυλί μετά τη σύλληψή της, το ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί. Βλέπετε εδώ, κοιτάξτε εδώ πως το σκυλί δείχνει ότι υπάρχουν ναρκωτικά. Κινητοποιεί τους αστυνομικούς. Κοιτάξτε, ανοίγει. Ναι, αυτό είναι φοβερό, παιδιά. Το ντουλάπι. Οι αστυνομικοί λοιπόν εντόπισαν μέσα στο σπίτι 57 νάιλον συσκευασίες με αγατέργαστη κάναβη βάρους ενός σκυλού και 88 γραμμαρίων. Μάλιστα, μέσα στους χώρους της οικίας της 66χρονης βρήκαν παράλληλα ηλεκτρονικές ζυγαριές, 4 για την ακρίβεια, νάιλον συσκευασίες για ναρκωτικά, 3.830 ευρώ. Είδες το. 66 ετών η κυρία. Βεβαίως. Μάλιστα. Παιδιά, εντάξει, απίστευτο. Ωραία. Απίστευτο. Ωραία. Στα παιδάκια. Σε ανήλικα παιδιά. Σε ανήλικα παιδιά στην Επάγκο. Έστεινε Επάγκο, σε ανήλικα παιδιά στην Επάγκο. Ψάχναν να βρουν ποιο τον έμπορο. Ψάχναν να βρουν ποιο είναι, γιατί διαπίστωσαν πως υπήρχε. Έπεσαν ναρκωτικά στην περιοχή και γύρω σε άλλη φυσιονομία. Και προφανώς ψάχναν κάτι άλλο να βρουν. Αλλά έπεσαν πάνω στην 66χρονη γυναίκα. Και φοβερή δουλειά και του σκύλου. Μιλάμε για καταπληκτικά εκπαιδευμένα. Ο δικό μου ούτε την πάνω του δεν μπορεί να δει. Πόσο καλά εκπαιδευμένα αυτά τα σκύλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μιχάλη Τεζάκη.